Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα stir fry. Έχουμε φέρει το wok μας. Θα σας δείξω πώς μπορείτε σπίτι να φτιάξετε ένα πραγματικό stir fry vegetarian. Πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ γρήγορο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να το φτιάξουμε. Για το γλυκόξινο stir fry με vegan nuggets θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια σπορέλο για το τηγάνισμα και 300 γραμμάρια vegan nuggets garden gourmet. Για τα λαχανικά, ένα κρεμμύδι, ένα καρότο, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κίτρινη, ένα κολοκύθι, 70 γραμμάρια σάλτσα σόγιας, 200 γραμμάρια σπορέλαιο, 110 γραμμάρια γλυκόξινη σάλτσα και μία κουταλιά της σούπας σισαμέλαιο. Για το σερβίρισμα, 500 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι βρασμένο, κόλιανδρο ψιλοκομμένο και σουσάμι καβουρδισμένο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα, τι είναι αυτό, φίλε Διονύση? Wok. Μοιάζει λίγο με υπτάμενο δίσκο. Σωστό. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι το πραγματικό wok δεν έχει τι? Άτο. Flat επιφάνεια από κάτω. Δεν είναι επίπεδο. Είναι κυλινδρικό. Γι' αυτό το λόγο, όταν θέλουμε σπίτι να κάνουμε stir fry, γιατί στα ασιατικά μαγαζιά που φτιάχνουν stir fry υπάρχει ένα ειδικό σκεύος που το ψήνουν. Το έχετε δει, είναι σαν μαντέμι με τρύπα στη μέση που από εκεί βγαίνει όλη η φλόγα. 300 βαθμούς, δεν ξέρω τι, γίνεται χαμός, ψήνονται όλα μπαμ μπαμ. Στο σπίτι όμως πια οι κουζίνες, με φυσικό αέριο βέβαια, έρχονται με αυτό το ειδικό εργαλείο. Αυτό το ειδικό εργαλείο μπαίνει εδώ, πάνω στο μάτι μας, και όταν το wok πάει πάνω, κάθεται κανονικά. Εντάξει. Τώρα, βέβαια, για να φτιάξουμε ένα σωστό stir fry, θέλουμε και φυσικό αέριο, θέλουμε και αυτή την κατάσταση που βλέπετε εδώ πέρα και θέλουμε οπωσδήποτε να αφήσουμε να κάψει πολύ καλά το wok μας. Εγώ σήμερα μαγειρεύω με φυσικό αέριο Zenith, γιατί είναι μια αποδοτική πηγή ενέργειας για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα νοικοκυριό και όχι μόνο βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή από το φυσικό αέριο η φλόγα πάει παντού, το βλέπεις, δεν πάει μόνο εδώ. Πάει παντού. Ουσιαστικά ψήνω πάρα πολύ γρήγορα το φαγητό μου. Αυτή είναι και η φιλοσοφία όλη του stir fry. Τώρα, θα φτιάξουμε ένα vegetarian stir fry και έχω εδώ πέρα αρκετά καλούδια, αρκετά λαχανικά. Έχω πιπεριές, καρότο, κολοκύθι, κρεμμύδι. Τώρα, το stir fry αρέσει σε όλους πάρα πολύ, αλλά ίσως να μας λείπει λίγο πρωτεΐνη. Πριν ξεκινήσω να σου τώρα τα λαχανικά μου, θεωρώ πως πρέπει να λύσω το θέμα της πρωτεΐνης. Γι' αυτό το λόγο, να σας πω ότι πολύ απλά, κατευθείαν από την κατάψυξη, θα χρησιμοποιήσω Garden Gourmet Vegan Nuggets, τα οποία περιέχουν φυτικά συστατικά που καλύπτουν τις ανάγκες των vegans και vegetarians, αλλά και όλων όσοι αναζητούν μια εναλλακτική διατροφή με λιγότερο κρέας. Όπως βλέπεις, το wok μου έχει κάψει, το βλέπεις. Yeah. Είναι η πρώτη του φορά που μπαίνει εδώ πέρα. Και ουσιαστικά η όλη φιλοσοφία είναι ότι αρχίζω να ψήνω τα υλικά μου και να τα βγάζω έξω. Θέλουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο ψησίματος. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή αυτά τα vegan nuggets εγώ θα τα σοτάρω, αλλά μετά θα τα κόψω σε μικρά κομμάτια για να υπάρχουν παντού, σε κάθε μπουκιά. Αυτό που θα κάνω, κοιτάξτε εδώ πώς κατευθείαν παίρνει φωτιά, θα ρίξω λίγο σπορέλαιο μέσα, εδώ. Και θα τα τηγανίσω. Εδώ είμαστε. Που να ρίξω λίγο ακόμα, εδώ και εδώ. Και βέβαια η όλη διαδικασία του stir fry πάντα γίνεται με τι? Με μία κουτάλα. Δηλαδή η κουτάλα είναι ο καλύτερος μας φίλος. Θέλουμε και τα nuggets μας μέσα και μία κουτάλα εδώ πέρα και να ανακατεύουμε για να πάρουμε ωραίο χρώμα. Αλλά μπορώ σε χρόνο εγώ να αρχίσω να ψιλοκόβω λίγα λαχανικά. Λοιπόν, θα πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε πιπεριές, έχουμε καρότο, έχουμε κρεμμύδι. Ποιο θέλουμε να ψήσουμε πρώτα? Κρεμμύδι. Το κρεμμυδάκι μας. Οπότε έτσι όπως είναι, παίρνω ένα κρεμμύδι, λεπτές φέτες. Και συγχρονώς βλέπω και τα nuggets μου εδώ. Είναι σχεδόν έτοιμα. Θέλουν λίγο ακόμα. Και πάω να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα λαχανικά μου. Εδώ έχω το καροτάκι μου. Τέλεια. Και θα κόψω ωραία μικρά κομματάκια. Για να μπορέσει να ψηθεί και αυτό στον ίδιο χρόνο που θα ψηθεί το κρεμμύδι. Όπως βλέπετε, δεν χαμηλώνω τη φωτιά. Υπάρχει λάδι μέσα. Γενικά στην ασιατική κουζίνα το wok είναι τέχνη. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Εμείς πάμε λίγο πιο σπιτικά. Και πώς το βλέπεις? Βλέπεις που έχουμε σαλαδάκι, Μίτσο? Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του wok. Εδώ είμαστε. Τώρα είναι έτοιμα τα nuggets μου? Όχι. Άρα τι κάνω? Ναι. Συνεχίζω να τα ψήνω εδώ και συνεχίζω με τι? Φιλιά. Τι άλλα λαχανικά θα μπορούσαμε να βάλουμε? Από αυτά τα συμβατικά που έχουμε
στο σπίτι μας, στην κουζίνα μας. Θα μπορούσαμε. Απλά η μελιτζάνα πρέπει να ψηθεί μόνη της. Δεν συμβαδίζει σε χρόνους με κανένα άλλο λαχανικό. Πρέπει να την ψήσουμε 100% μόνη της. Οπότε, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ψιλοκόβω τα λαχανικά μου και θέλω να σας δείξω πώς πραγματικά το stir fry γίνεται ongoing, γίνεται εκείνη την ώρα. Καθώς ετοιμάζω πραγματάκια, φτιάχνω, ψήνω, συνθέτω, σερβίρω, τελειώσαμε. Οπότε ψιλοκόβω και την παιδιά μου, νομίζω ότι τα ναγκετσάκια μου είναι έτοιμα. Θα πάρω ένα ωραίο πλατάκι εδώ. Θα βάλω και λίγο χαρτάκι. Εδώ είμαστε. Και θα βγάλω τα ναγκετσάκια μου. Τώρα, έχω αρκετό λάδι μέσα, με πειράζει. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, αυτή είναι η φιλοσοφία του stir fry. Γι' αυτό λέγεται και stir fry. Τηγανίζω. Έχει λαδάκι. Οπότε εδώ μέσα τώρα τι θα κάνω. Θα ρίξω το κρεμμύδι και το καρότο. Ακριβώς την ίδια λογική. Το βλέπεις? Και καθώς κάνω αυτή την κίνηση εδώ πέρα, το κρεμμύδι και το καρότο πάει στα πλάγια. Ψήνεται τέλεια. Γίνεται τέλειο. Εδώ. Και θα καραμελώσει να γίνει όπως ακριβώς θέλω να γίνει. Εγώ βέβαια τι κάνω. Συνεχίζω εδώ να ψιλοκόβω τα λαχανικά μου. Έχω και λίγη πιπεριά. Έκοψα την πράσινη, θα κόψω και την κόκκινη. Λίγο ακόμα. Εσείς εννοείται, άμα έχετε το άγχος να ψιλοκόβετε και να ψήνετε την ίδια στιγμή, μπορείτε να ψιλοκόψετε όλα από την αρχή και στο τέλος να κάνετε απλά το stir fry. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Πάω στα πλάγια, εδώ. Στα stir fry τα λαχανικά δεν τα ψήνουμε 100%. Τα αφήνουμε λίγο πιο ομά. Θέλουμε να νιώθουμε αυτό το crunchiness, αλλά. Αυτό είναι θέμα γούστου. Μπορείτε, αν θέλετε, να το παραψήσετε. It's up to you. Τα αφήνω σε εσάς. Και κόβω εδώ πέρα το κολοκύθι μου. Αυτό πάει κόμπο στο πίεση. Θα κόψω και το κολοκύθι μου. Να το κόψω, θέλετε, μικρές δολωρίδες. Πώς θέλετε να το κόψω? Το κόψω τέταρτα εδώ. Και έτσι όπως είναι τέταρτα, μικρά κομματάκια. Θέλω και αυτό να γίνει γρήγορα. Εδώ είμαστε. Είμαι σίγουρος πως, Διονύση, σήμερα θα πας να πάρεις ένα walk, έτσι δεν είναι? Το κατάλαβα. Δεν έχεις, Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα μία κατάσταση που έχουμε φτιάξει. Πάρε ένα μπολάκι εδώ και έτσι όπως είναι, θα βγάλω τα λαχανικά μου. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να βάλετε, πώς το λένε, χαρτάκι. Κάνουμε ένα stir fry. Το λάδι είναι δεδομένο στο τέλος της ημέρας, σας το λέω να το ξέρετε, θα είναι λαδερό. Και έτσι όπως είναι, τι κάνω, βάζω πίσω τη φωτιά. Θα προσθέσω λίγο ακόμα λαδάκι εδώ και μόλις βάλω λαδάκι, τι θα ρίξω μέσα? Τα μισά μου λαχανικά. Το κάνω σε δύο δόσεις, οπότε με το που έχω έτοιμα όλα τα λαχανικά, θα πάμε να συμπληρώσουμε τη soya sauce και βέβαια την sweet chili για να σερβίρουμε. Η μέθοδος μαγειρικής stir fry λέγεται ότι άρχισε να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Μινγκ στην Κίνα από το 1368 μέχρι το 1644. Αρχικά, το μέσο παρασκευής ήταν μία σόμπα από τούβλα με μία πολύ μικρή τρύπα όπου ακουμπούσε το σκεύος τύπου wok, εχμαλωτίζοντας τη θερμότητα πολύ αποτελεσματικά, ώστε σε λίγα μόλις λεπτά μαγειρευόταν ό,τι υλικό και ανέβαζε κανείς μέσα μαζί με λίγο λάδι. Και έχουμε τελειώσει. Ρίχνω όλα μου τα λαχανικά ξανά πίσω. Τώρα που έχουν πάρει ωραίο χρώμα. Πω Παναγία μου, κοίτα εδώ τώρα φάση. Και το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Έχεις δοκιμάσει τα συγκεκριμένα nuggets ποτέ, Διονύση? Ωραία. Πεθαίνω εγώ, δεν είναι. Είναι καταπληκτικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορώ να φάω nuggets και να είναι vegetarian, να είναι vegan, να έχουν φυτική πρωτεΐνη, ώστε να μην μου λείπει κάτι, γιατί η πρωτεΐνη για μένα είναι κάτι σημαντικό, προσέχω την πρωτεΐνη μου στη διατροφή μου. Μάλλον αυτό θα το χρειαστώ, γιατί θέλω να τρώω πρωτεΐνη. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, τι έκανε τα nuggets? Τα κόψα μικρά κομματάκια, έτσι. Αυτό που θα γίνει τώρα, νομίζω πως είναι... Πω Παναγία μου, τι δεν έχουμε βάλει τώρα τίποτα, καθόλου. Αλάτι και πιπέρι. Γιατί? Γιατί τώρα θα βάλουμε τα επόμενά μας υλικά. Τρία είναι. Που θα πάρουμε όλο το αλάτι που χρειαζόμαστε από τη σόγια σος. Άντε, γεια. Εδώ. Θα καραμελώσει η σόγια σος. Θα πάει στα nuggets, θα ρουφίξουν μέσα, θα γίνει ένας μικρός χαμός. Θα πάρω όλη τη γλυκύτητα που θέλω από τη sweet and sour.
που είναι και καθαρή και είναι τέλεια εδώ πέρα. Είναι τα τρία υλικά που πρέπει να πάρετε από το σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ένα ασιατικό. Είναι σόγια σος, sweet and sour και βέβαια τι. Σουσαμέλαιο. Σουσαμέλαιο στο τέλος, σβήνουμε τη φωτιά. Με το που ρίξουμε το σουσαμέλαιο, σταματάμε τα πάντα. Γιατί όσο ψήνουμε το σουσαμέλαιο, τόσο χάνει τα αρώματά του. Και τώρα κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι η στιγμή που μυρίζει ακριβώς λες και πήγατε σε ένα ασιατικό. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που έχουμε κάνει. Είναι φανταστικό. Δεν θα βάλω μέσα το ρύζι ή τα noodles, θα βάλω το ρύζι ξεχωριστά, γιατί μου αρέσει όταν είναι τόσο ποιοτικό το stir fry που έχουμε ετοιμάσει, να πάει από κάτω το ρύζι μας, εδώ, και από πάνω να πάει το stir fry. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα έχουμε κάνει φαγητό αρκετό για 6 άτομα. Και κοίτα εδώ, το βλέπεις. Εννοείται πως όλα αυτά που έχετε δει, τα καλαμποκάκια, τα ολόκληρα και όλα αυτά τα ασιατικά που χρησιμοποιούνται, τα αργανικά, μπορείτε να τα βάλετε. Αλλά εδώ πέρα έχουμε κάνει κάτι μαγικό. Και έχω λίγο κόριανδρο εδώ πέρα. Ο κόριανδρος πηγαίνει πάρα πολύ με όλα τα ασιατικά. Θα ψιλοκόψω λίγο κόριανδρο. Δεν θα το ρίξω παντού. Παντού θα το ρίχνω κανονικά. Θα αφήσω λίγο στην άκρη για να έχουν ωραία πλάνα εδώ πέρα ο σκηνοθέτης μας. Και θα βάλω λίγο καβουρδισμένο σουσαμάκι. Μου αρέσει. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς το υπόλοιπο που θα το ρίξω εδώ. Γιατί θα γίνει ένας μικρός χαμός. Πω Παναγία μου. Σε περίπτωση έχεις τη συνταγή όπως σας έδειξα, αυτά είναι τελικά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ο τρόπος παρασκευής είναι αυτός που ουσιαστικά δίνει αυτή την υπέροχη γεύση. Αυτό που θα φάτε είναι κάτι μοναδικό. Καλή μας όρεξη. Θα το φάω όλο. Για το γλυκόξινο stir fry με vegan nuggets, σε wok με σπορέλαιο σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε τα nuggets και τα τηγανίζουμε για 4 με 5 λεπτά. Αποσύρουμε το wok από τη φωτιά, μεταφέρουμε τα nuggets σε απορροφητικό χαρτί και αφήνουμε στην άκρη. Για τα λαχανικά, σε wok με σπορέλαιο σε δυνατή φωτιά, βάζουμε ψιλοκομμένο το κρεμμύδι και το καρότο, σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν και τα μεταφέρουμε σε bowl. Προσθέτουμε ψιλοκομμένες τις πιπεριές και το κολοκύθι. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 4 με 5 λεπτά. Μεταφέρουμε το κρεμμύδι και το καρότο από το bowl στο wok. Κόβουμε τα nuggets σε κομμάτια και τα μεταφέρουμε και αυτά πίσω στο wok. Ρίχνουμε τη σάλτσα σόγιας, τη γλυκόξινη σάλτσα, ανακατεύουμε καλά, αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το σισαμέλαιο και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το βρασμένο ρύζι σε μπολ, προσθέτουμε από πάνω τα λαχανικά, τα nuggets, τον κόλιανδρο και σερβίρουμε με σουσάμι.